Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο Σήμερα έχω στα χέρια μου έναν ακόμα μεγαλύτερης διαμέτρου ατμοποιητή Και μιλάω για τον Aromamizer Titan 41 χιλιοστών από τη Steam Crave Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Steam Crave που μου έστειλε το συγκεκριμένο ατμοποιητή για αυτό το βίντεο. Links έχω κάτω στην περιγραφή να μπείτε να τσεκάρετε. Πάμε όμως πρώτα να δούμε από κοντά πως έρχεται καινούριο αυτός ο μικρούλης ατμοποιητής στη συσκευασία του. Να δούμε γρήγορα ένα στη σηματάκι και σε λίγο εδώ να το δοκιμάσω και να πω τη γνώμη μου πάνω στο συγκεκριμένο ατμοποιητή. Έτσι έρχεται το Aromamizer Titan RDTA από την Steam Crave στη συσκευασία του σκληρό χάρτινο κουτάκι με μαγνητάκι εδώ πέρα. Εδώ πέρα μας έχει παραθυράκι όπου βλέπουμε τον ατμοποιητή, πάνω τίτλος του προϊόντος, εταιρεία. Μας λέει ότι είναι Lego style το build deck του, δηλαδή ότι έχει μέσα και κομμάτια να το φτιάξουμε εμείς στο deck πως θέλουμε ή πως ή να προσθέσουμε κομμάτια και να αλλάξουμε το στυλ του deck. Και μας λέει ότι είναι σχεδιασμένος για, για high powered mods Όπως αυτό για παράδειγμα Το Titan PWM της συγκεκριμένη εταιρεία. Από εδώ στο σελίδα της εταιρεία. Εδώ πέρα στα χρώματα που βγαίνει SS, Matt Μαύρο και Matt Gun Metal Το ίδιο στο σελίδα της εταιρεία. Και στο κάτω μέρος πληροφορίες για το προϊόν, QR code και να κάνουμε scratch and check για να ελέγξουμε την αυθεντικότητα του προϊόντος. Όπως είπαμε, μαγνητάκι εδώ πέρα. Ανοίγουμε, βλέπουμε αρκετά πραγματάκια. Βλέπουμε το γνωστό TAF ε, εργαλειάκι με ίσιο κατσαβίδι και δύο άλλες κλειδιά. Εδώ πέρα έχουμε, να δούμε πρώτα αυτό, ένα τζαμάκι όπου κάνει τη χωρητικότητα του ατμοποιητή 18 ml γενικά ο ατμοποιητής μπορεί να γίνει dripper RDA να παίξουμε δηλαδή σε dripper όπου χωράει 4,5 ml με αυτό, αυτό το τζαμάκι ώστε να έχουμε τη χωρητικότητα στα 18 ml ή να χρησιμοποιήσουμε αυτό το τζαμάκι και αυτό που έρχεται προεγκατεστημένο πάνω στον ατμοποιητή που είναι η χωρητικότητα 28 ml αρκετή χωρητικότητα. Ένα δεύτερο 8-10 επιστόμιο. Εδώ έχουμε τα διάφορα κομμάτια που μας βοηθάνε να αλλάξουμε την εμφάνιση που έχει το deck, να το αλλάξουμε. Μας έχει εδώ πέρα και τις εικόνες να παίξουμε postless ή να συμπληρώσουμε τα κομμάτια που μας δίνει εδώ πέρα για να αλλάξουμε το deck, ό,τι βολεύει τον καθένα. Και εδώ πέρα έχουμε βίδες και ένα κιλό όριγκς. Άλλο ένα είπαμε τέτοιο ίδιο τζαμάκι. Εδώ πέρα έχουμε ένα τζαμάκι μεγάλο με ένα λαστιχάκι στην Crave που μπορούμε να το βάλουμε στον ατμοποιητή όπου να το, να το, προφυλάσει συγγνώμη, ώστε να μην σπάει εύκολα το τζαμάκι. Επίσης αυτό το τζαμάκι είναι όπως αυτό που είναι ήδη πάνω στον ατμοποιητή που η χωρητικότητά του του ατμοποιητή είναι 28 ml εδώ πέρα έχουμε τον ατμοποιητή θα τον δούμε σε λιγάκι και έχουμε ένα χαρτάκι με προειδοποίηση όπου μας λέει όταν κάνουμε dry burn την αντίστασή μας να το φτάνουμε maximum στα 25W κλασικά όπως και στα άλλα ένα αυτοκολλητάκι steam crave και ένα manual αλλά δεν θέλει να συνεργαστεί ας τα βγάλουμε όλα και έχουμε και αυτό το manual που μας δείχνει και φωτογραφίες πως μπορεί να γίνει ο ατμοποιητής να είναι σαν RDA να παίξουμε RDTA όπως μας τον λέει η εταιρεία και να η χωρητικότητα αυτό το τζαμάκι με το μικρό τζαμάκι να είναι 18ml ή με το μεγάλο και να είναι 28ml Βλέπουμε εδώ πέρα οδηγίες πώς να βάζουμε τα κομμάτια που έρχονται μέσα σε αυτό το σακουλάκι ώστε να αλλάξουμε το deck. Και από εδώ αναλυτικά τα κομμάτια του ατμοποιητή. Και αυτό είναι ο Aromamizer Titan RDTA από την Steam Crave από κοντά. Είναι μεγάλο, θα το δούμε δίπλα στον Χαστούρ να καταλάβετε διαφορά σαν να είναι μικρό παιδάκι νοχαστούν μπροστά του όπου οι διαστάσεις του είναι 70,7 χιλιοστά σε ύψος 41 χιλιοστά η διαμετρός του άμα βάλουμε το τζαμάκι που μας κάνει τη χωρητικότητα 18 ml είναι 58,7 χιλιοστά σε ύψος πάλι 41 η διαμετρος εννοείται και άμα παίξουμε σαν dripper δηλαδή βγάζουμε και τα τζαμάκια βγάζουμε μέσα την καμινάδα και βάλουμε την άλλη που έχει μέσα στη συσκευασία να τη δούμε, ξεχάσαμε, ξέχασα πριν να τη δείξω, συγγνώμη είναι εδώ βάζουμε αυτή την καμινάδα και για να βάλουμε και το άλλο τζαμάκι εννοείται και γίνεται το ύψος 44,5 χιλιοστά 41 χιλιοστά η διάμετρος του εννοείται, ξαναλέω Μεγάλος ογκώδης, πάνω 8-10 επιστόμιο, βγαίνει εύκολα, εύκολα. Είναι αρκετά ωραία τα O-rings, ούτε είναι, θα φύγει με το παραμικρό, αλλά ούτε θέλεις και να είσαι bodybuilder για να το βγάλεις. Από πάνω, Aromamizer Titan RDTA Steam Crave, πολύ ωραίο. Μπορούμε να βάλουμε όπως είπα οποιοδήποτε 8-10 επιστόμιο θέλουμε. Δεν βρίσκω το λόγο να υπάρχει αντάπτορας για να βάλει κάποιο 5-10 επιστόμιο σε αυτό. Από πάνω μπορούμε να ξεβιδώσουμε εδώ πέρα πιάνοντας από το σαχρέ. Πολύ ωραίο το βίδωμά του εδώ πάνω. Ξεβιδώνουμε, έχει δύο τεράστιες, πραγματικά τεράστιες οβάλ εγκοπές για να γεμίσουμε τα όσα ml θέλουμε, εννοείται. Ξαναβιδώνουμε, Α το αφήσω ξε... ε, ξεβιδωμένο γιατί θα χρειαστεί να γεμίσω. Εδώ πέρα έχουμε να ρυθμίσουμε το airflow του. Μπορούμε να παίξουμε έτσι στο τέρμα ανοιχτό. Ό,τι ρυθμίζουμε από εδώ, ρυθμίζεται και από εδώ. Μπορούμε να γυρίσουμε το μεσαίο δαχτυλίδι και να κλείσουν οι τρεις σειρέ που έχει με, του... με τις τρύπε του αέρα και να παίζουμε μόνο με την κεντρική. Όπως είπαμε, ό,τι γίνεται από τη μία γίνεται και από την άλλη, ή να γυρίσουμε κι άλλο πιο μικρή τρύπα, οβάλ και μια στρόγγυλη απλή τρύπα. Πραγματικά ό,τι θέλει ο καθένας. Από κάτω ξεβιδώνουμε για να επέμβουμε στο, στο deck. Ξεβιδώνουμε, ξεβιδώνουμε όπου προσέξτε. Βγαίνει αυτό. Και το deck μας κρατιέται εδώ πέρα από ένα o-ring. του 5 10 και τραβάμε για να βγάλουμε το deck. Βγαίνει κάπω έτσι. όριγκ εδώ πέρα. Πρέπει να το διαβρέξετε στην αρχή για να πιάσει. Και αυτό είναι το deck του. Postless. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όπως είπαμε και τα άλλα μέσα της συσκευασίας. Τα διάφορα κομμάτια γιατί είναι Lego style το deck του. Όπως μας λέει πάνω στη συσκευασία όπου μπορούμε να βάλουμε άλλα δύο κομμάτια εδώ πέρα και να το κάνουμε τύπου velocity. Εμένα με βόλεψε πάρα πολύ έτσι. Εδώ πέρα έχουμε τη σοβάλ τη τρύπε όπου γίνεται από κάτω, περνάει το υγρό και γίνεται η τροφοδοσία. Να κάνουμε και ένα στη σηματάκι. Θα βιδώσω πάνω που αλλού στο Titan PWM. Κάπως έτσι Εδώ πέρα βλέπουμε ότι οι βίδες του Είναι με κλειδάκι Allen Εντάξει Το έχω πει Θα το ξαναπώ Δεν τις γουστάρω αυτές τις βίδες Τι να κάνουμε Αφού αυτές μας έτυχαν Με αυτές θα πορευθούμε Ξεβιδώνουμε Θα στήσω σήμερα με Hive Coil ε, Πάλι όπως και στο Glass το RTH και εδώ οι αντιστάσει είναι Mad Rabbit έτοιμε από το κοιτάκι που έχει 8 νομίζω διαφορετικά είδη αντιστάσεων, καμφαλάκι βέβαια. Ξεβιδώνουμε τι 4 βίδε, θα παίξουμε σε αυτήν και σε αυτή την τρύπα μία αντίσταση, σε αυτήν και σε αυτήν άλλη αντίσταση. Τριάρι ο πυρήνα του. Γενικά ούτε δυο μισάρι ούτε τίποτα. Τριάρι τουλάχιστον. Να τις δούμε λίγο και από κοντά πως είναι η Hive. Κάπως έτσι. Έτοιμες στριμμένες. Βάζουμε το ένα το ποδαράκι να μετρήσουμε περίπου βάθος. Σχεδόν στη μέση θα κόψουμε το ποδαράκι της αντίστασης. Γενικά θέλει ένα-δύο σήματα, πιστεύω. Γενικά σε postless deck για να βρείτε λίγο το ύψος που πρέπει να κόβετε την αντίσταση και μετά θα το κάνετε πραγματικά το λέω αυτό με κλειστά μάτια γιατί είναι γενικά πολύ εύκολο deck και ιδανικό για κάποιον αρχάριο που οκ okay, είχε κάτι με μονή αντίσταση, θέλει να πάει σε διπλή και είναι μια σχετικά νορμάλ μετάβαση Περνάμε την αντίσταση, βιδώνουμε. Συγγνώμη που βλέπετε το δάχτυλό μου, αλλά να κρατάω την αντίσταση να μην φύγει. Κάπως έτσι, μην τη βλέπετε στραβή, θα την ισιώσουμε μετά, δεν είναι τίποτα. Γυρνάμε να περάσουμε και την άλλη από την άλλη πλευρά. Και αφού τις έχουμε βιδώσει, να τις ταιριάξουμε λίγο. τις γυρνάμε, τραβάμε και ελαφρώς προς τα πάνω κάπως έτσι το αφήνουμε λίγο στην άκρη γενικά να δούμε λίγο και πως λύνεται μέσα βγαίνει το δαχτυλίδι εδώ πέρα έχει τρία o που κρατάει το δαχτυλίδι του... που ρυθμίζουμε το airflow πιάνουμε, ξεβιδώνουμε Βγαίνει όλο να μπορέσουμε να ξεβιδώσουμε την καμινάδα αυτή να βάλουμε τις άλλη, τις, την άλλη συγγνώμη τη συσκευασία. Έτσι είναι από μέσα η καμπάνα του αρκετά μεγάλη. όπως βλέπουμε εδώ πέρα, οι τρύπε εισαγωγή του αέρα από εδώ και από εδώ. Πολύ μπαμπάτσια καμπάνα. Ξαναβιδώνουμε. Έχει ωραία, έχει πολύ ωραία σπυρώματα. Βάζουμε και το δακτυλίδι του αέρα. Πάμε τώρα να δούμε την αντιστασούλα. Ζεσταίνω να παίζει σωστά από μέσα προς τα έξω και τα λέμε στο βαμβάκομα. Να περάσουμε και βαμβάκι, κότον μπέικον και σήμερα. Περνάμε από τη μία αντίσταση. Περνάμε και από την άλλη. Κάπω έτσι. Κόβουμε στο τέλος λίγο περισσότερο από το τέλος του deck. Όχι πολύ. Ελαφρώς να προεξέχει από το τέλος του deck. Αφρατεύουμε το βαμβάκι. Καλό είναι να το κάνουμε αυτό γιατί μας βοηθάει στο να έχουμε πολύ καλή τροφοδοσία. Αφρατεύουμε καλά. Φεύγει κιόλα εκεί πέρα αρκετό βαμβάκι. Αφρατεύουμε και από την άλλη. Και αφού έχουμε αφρατέψει, αρχικά ποτίζουμε την αντίστασή μας Milk από Paragon Πατάμε και λίγο κουμπάκι να ρουφήξει και μέσα η αντίσταση Ρίχνουμε και λίγο στην άκρη από το βαμβάκι να ρουφήξει ελαφρώς και θα μας βοηθήσει έτσι ώστε να το τοποθετήσουμε πιο ωραία και πιο εύκολα στα λούκια μας. Πολύ απαλά και πολύ ωραία. Απλά το ακουμπάμε, δεν το πιέζουμε να μπει μέσα, απλά το ακουμπάμε. Και εφόσον έχουμε ρίξει και υγράκι, μπαίνει κατευθείαν στο λούκι εκεί που πρέπει να κάτσει. Κάπως έτσι, από εδώ και από εδώ ξεβιδώνουμε το βάζουμε στον ατμοποιητή η αντίσταση να είναι αντικριστά με την τρύπα του αέρα και αφού έχει μπει βιδώνουμε και το υπόλοιπο κομμάτι του ατμοποιητή Γεμίζουμε, δεν θα γεμίσω τα 28 ml. Θα ρίξω λίγο υγράκι βέβαια μέσα. Πιστεύω είναι αρκετό. Βιδώνω. Ρίξτε του μία ματιά και σε λίγο εδώ να το δοκιμάσω και να πω τη γνώμη μου για τον Aromamizer Titan RDTA. Πάμε λοιπόν να δοκιμάσω Aromamizer Titan RDTA πάνω στο Titan PWM και τα δύο από τη Steam Crave, υγράκι μέσα Milk από Paragon, στη σηματάκι μέσα είπαμε Hive Τριάρη πυρήνα, Mad Rabbit, έτοιμε αντιστάσει Κάνθαλ, 0,32 ohm βγήκε και ατμίζω στα 5,2 volt και 84,5 watt. Ο αέρα στο τέρμα ανοιχτό. Και για πάμε να δούμε τι μπορεί να κάνει αυτό ο ατμοποιητή και γενικά αυτό το σετάκι. Άλλη μια τζούρα. γομάρι ατμοποιητή, πολύ γομάρι ατμοποιητή, θέλει ένα τέτοιο μοντάκι, τετραμπάταρο. Γενικά, όπω λέει και η εταιρεία, θέλει μοντάκια με δύναμη για να παίξει ο συγκεκριμένο ατμοποιητή. Μπορείς να παίξει με τρία διαφορετικά deck. Σου δίνει μέσα και τα κομμάτια να φτιάξει ε, τρεις τρει διαφορετικέ μορφέ του deck σου. Μπορεί να παίξει απλά postless που μου άρεσε αρκετά. Και γενικά όπως και να φτιάξεις τον deck είναι πάρα πολύ εύκολο ώστε να τον στήσεις. Δεν περίμενα ότι θα έβλεπα άτομα να έχουν το συγκεκριμένο ατμοποιητή και έχω δει αρκετού στα group να ανεβάζουν φωτογραφίες, handchecks με το συγκεκριμένο ατμοποιητή. Γενικά Ελλάδα που έχω δει το συγκεκριμένο ατμοποιητή παίζει κοντά στο κατοστάρι. Ε, πόσο ήταν, 95 νομίζω και το μοντάκι κοντά στο κατωσταρικο παλι Πάλι 98-99 Αλλά Ο ατμοποιητής από τα θετικά του πρώτα έχει μια αρκετά καλή γεύση Μου άρεσε πιο πολύ η γεύση του από ότι ο Glass RTA που έχουμε δει σε παλαιότερο βίντεο Είτε θέλεις να παίξει σαν Dripper, είτε θέλεις να παίξει σαν RDTA, όπως σου λέει. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί RDTA και όχι απλά RTA, ok. Μάλλον επειδή μπορείς να τον κάνεις και Dripper να παίξει. Και 18 και 28 ml, όπως το ακούτε, είναι πολύ μεγάλη χωρητικότητα. Αλλά πιστέψτε με, πρέπει να παίξεις για να τον ευχαριστηθείς με χοντρά σύρματα στη σήματα που θέλουν δύναμη για να παίξουν. Όπου η χωρητικότητα που έχει το τάγκ του, είτε 18 είτε 28 ml, είναι τσιμά τσιμά, ίσα ίσα, πώς να το πω αλλιώ, ώστε να ανταπεξέλθει με τα στισίματα που θα κάνετε. Γενικά είναι ατμοποιητής που θέλει γκάζια, είναι για ντουμάνια, Πολύ ωραία σπυρώματα, όπως είπα πολύ εύκολο deck, αρκετά καλή γεύση. Αυτά τα θετικά του, αρνητικά τώρα, πολύ μεγάλος. Α και στα, θετικ... και στα θετικά του, συγγνώμη, πάρα πολύ καλά τα υλικά κατασκευής του, μου άρεσαν, πολύ καλό. Τώρα στα αρνητικά του, πολύ μεγάλος ατμοποιητής, θέλεις κάτι τέτοιο για να τον σετάρεις... πολύ κατανάλωση, πραγματικά μεγάλη κατανάλωση. Δεν, εγώ δεν είμαι της φάσης να παίζω με τέτοια γομάρια. Αυτό και το άλλο που με χάλασε είναι όπως και στο Glass των RTA ότι βίδε άλλεν. Γιατί βάλε μου είμαι σταυροκατσάβιδο είμαι ίσιο κατσαβίδι. Όχι άλλεν. Αλλά όπως και εκεί έτσι και εδώ μου φαίνεται ότι αντέχουν λίγο περισσότερο. Δεν είναι στους πιο στους budget ατμοποιητές με αλενόβιδες όπου μετά από κάποια στισίματα αρχίζουν κάπως να φθήρονται πιο εύκολα οι βίδες. Εδώ φαίνεται ότι αντέχουν. Αυτά τώρα τι να πω για το συγκεκριμένο. Να το προτείνω μόνο όποιος θέλει ντουμάνια. Αλλά και πάλι θέλεις ντουμάνια μπορείς να τα απέχεις με οποιονδήποτε άλλον αεράτο πνευμονικό ατμοποιητή 24-25 χιλιοστά Σύνοτι με αυτό Πού να πά σε καφέ όχι Και έξω να κάθεσαι όχι Αυτό είναι όπως έχω πει αυτό είναι για hardcore ατμιστές που γουστάρουν το γήπεδο και πηγαίνουν στο γήπεδο. Αυτό ναι είναι να σκάσει και να γίνει τη πόπη. Τη πουτάνα ήθελα να πω. Απλά είπα να το, πιω, πιο, να το πω πιο κόσμιο, όχι να πιο κάτι. Αυτό. Αλλά όσοι ψάχνονται για κάτι ντουμανιάρικο, ντουμανιάρικο και μεγάλο, εδώ. Μπορούν να το έχουν στα υπόψη. Ε, αν φυσικά όλα θέλουν να δώσουν και τα λεφτά εννοείται γιατί δεν είναι μόνο τα δύο κατοσταρικάκια που κάνει αυτό το σετάκι βάλε και τέσσερις καινούργιες μπαταρίες και έναν τετραθέσιο φορτιστή γιατί όπως έχω πει και στο μοντάκι θα το ξαναπώ και εδώ εφόσον θέλει δύναμη θέλει κάτι τετραμπάταρο και οι μπαταρίες μέσα που θα χρησιμοποιήσεις στο μοντάκι σου θα πρέπει να ξεκινήσουν μαζί να μην έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλα μοντάκια διμπάταρα ή μονομπάταρα ή τριμπάταρα να ξεκινήσουν μαζί Φορτίζουν και ξεφορτίζονται μαζί. Αυτά. Ό,τι απορία έχετε με ρωτάτε κάτω στα σχόλια μου στέλνετε ένα μήνυμα στη σελίδα στο facebook και τα λέμε σύντομα σε κάποιο νέο vlog, review ή παρουσίαση. We'll thank right you